Ναι, και απόψε, μια ώρα στην άγρια δύση της ενημέρωσης, με οικοδεσπότη τον Πάνο Παναγιωτόπουλο. Καλώς μας ήλθατε, φίλοι και φίλες. Είμαστε πάντοτε μια ολοζώντανη παρέα. Αυτά τα κάνει το κινητό, θα το οδηγήσω σε σιωπή σε λίγο. Είμαστε πάντοτε μια ολοζώντανη παρέα και βρισκόμαστε εδώ στα κεντρικά στούντιο του Κόντρα στον Ταύρο Αττικής. Πριν σας παρουσιάσω τους εκλεκτούς καλεσμένους, να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιτέλους. Και λέω επιτέλους γιατί ο άνθρωπος έχει μιλήσει μόνο στην ψυχολόγο του ή μόνο στην αστρολόγο του. Δεν ξέρω σε ποιον εξομολογείται τα εσωψυχά του. Μέχρι τώρα σε δημόσια αρχή δεν έχει μιλήσει ο κύριος Φρουζής. Το κεντρικό πρόσωπο του μεγάλου σκανδάλου, γιατί μεγάλο σκάνδαλο υπήρξε και υπάρχει που αφορά την Οβάρτης. Αυτή την ώρα λοιπόν καταθέτει στην προανακριτική, τη λεγόμενη, είναι ο νέος όρος, Ειδική Επιτροπή Προκαταρτικής Εξέτασης. Παρεκάμφθησαν τα προβλήματα με την συμμετοχή των κυρίων Τζανακόπουλου και Πολάκη, διότι τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ δέχθηκε να μην εξακολουθήσουν να είναι παρόντες και να πυροδοτούν, να αναρκοθετούν τη λειτουργία της Επιτροπής, λόγω βεβαίως της αποφάσεως της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής που προηγήθηκε και τους εξήρεσε. Λοιπόν, ο κύριος Φρουζής φαίνεται από τις διαρροές που υπάρχουν ότι λέει απίστευτα πράγματα μέσα. Απίστευτα και πιστευτά. Τώρα θα κρίνει η Επιτροπή, η οποία έχει ρόλο ανακριτού και εισαγγελέως, με βάση τη δικονομία, σε ποια πρέπει να σταθεί και ποια πρέπει να βάλει στην άκρη. Λέει, για παράδειγμα, ότι υπέστη ο ίδιος bullying, ότι υφίσταται τόσο καιρό πάρα πολλές πιέσεις, ότι έχει υποστεί bullying, ότι έχει ταλαιπωρηθεί. Και ξεχνάει να μας πει ότι είναι το κεντρικό πρόσωπο ως αντιπρόεδρος πρώην της Νοβάρτης που λειτουργήσε ως ο ισχυρός αρμός αυτού του σκανδάλου, γιατί σκάνδαλο υπήρξε ο Νοβάρτης και δεν υπήρξε μόνο στην Ελλάδα, υπήρξε και σε άλλες χώρες του κόσμου. Εάν βγήκε, γιατί θέλω να φρεσκάρω τη μνήμη σας, εάν βγήκε το σκάνδαλο αυτό στον αέρα, δεν βγήκε γιατί οι άλλες φαρμακευτικές εταιρείες αποτελούνται από καθηγιασμένα πρόσωπα που ασχολούνται μόνο με την υγεία του κόσμου και όχι με το ταμείο της εταιρείας. Βγήκε γιατί ακριβώς τα ταμεία της εταιρείας των ανταγωνιστών της Νοβάρτης στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη είχαν πάθει πανολεθρία. Και όταν το ταμείο είναι μείον, τότε οι αμερικανικές εταιρείες έσπευσαν να κάνουν καταγγελίες στο FBI και στις αμερικανικές δικαστικές αρχές ότι η Νοβάρτης ακολουθεί αθέμητες πρακτικές. Όρμησαν λοιπόν ιδιοκτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσα στα γραφεία της Νοβάρτης, άρχισε η κατάσχεση των σκληρών δίσκων, άρχισαν να τσιμπάνε διάφορα πρόσωπα και να τους θέτουν υπό το καθεστώς απαγγελίας κατηγοριών, σύμφωνα με την αμερικανική δικονομία που διαφέρει σε πολλά από την ελληνική και την ευρωπαϊκή, και τελικά κάποια στόματα άνοιξαν, κάποια πουλάκια κελάηδησαν και είπαν για τις αθέμητες πρακτικές της Νοβάρτης, που είχε στήσει, όπως και άλλες φαρμακευτικές εταιρείες, ένα παγκόσμιο δίκτυο δωροδοκίας γιατρών και υψηλά ισταμένων κρατικών αξιωματούχων. Το ερώτημα για την Ελλάδα που τέθηκε από την αρχή είναι αν αυτό το μαύρο βρώμικο χρήμα της δωροδοκίας έφτασε τόσο ψηλά ώστε να αγγίξει πολιτικά πρόσωπα που ήταν σε θέσεις κλειδιά. Αυτό ήταν το ερώτημα. Έφτασε τόσο ψηλά το μαύρο χρήμα, μπήκε σε τσέπες πολιτικών και ηγετικών προσωπικότητων ή στο υπαρκτό σκάνδαλο σκέφτηκε η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να φορτώσει εν είδη οχήματος, εν είδη λεωφορείου τις προσδοκίες της και τα σχέδιά της για την ενοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων και για την εξυδετέρωσή τους. Μέχρι τώρα έχουμε ένα δεδομένο. Ποιο είναι το δεδομένο? Για τα περισσότερα πρόσωπα, για τη συντριπτική πλειοψηφία των κατηγορηθέντων, οι φάκελοι έχουν μπει στο αρχείο. Δηλαδή δεν προέκυψαν ενοχοποιητικά στοιχεία που να συνιστούν αποχρώσεις ενδείξεις για να ασκηθούν ποινικές διώξεις. Περαιτέρω. Έχουμε εκκρεμότητα με ένα πρόσωπο, αν δεν απατώμε, με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, τον Υπουργό Ανάπτυξης, και έχει ενεργοποιηθεί διαδικασία ποινικής δίωξης και σήμερα είχαμε μια δεύτερη ποινική δίωξη από την εισαγγελέα διαφθοράς στην κυρία Τουλουπάκη κατά του πρώην Υπουργού των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, κατά του κυρίου Ανδρέα Λοβέρδου.
Λοιπόν, σήμερα είχαμε εξελίξεις στο θέμα VAR της, εσωδικαστικής φύσεως, αλλά προσέξτε, καθόλου αδιάφορες. Θα τις εξηγήσω ευθύς αμέσως πριν πάω στους καλεσμένους. Όπως έχουμε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ στο europos.gr, μπείτε τώρα να το διαβάσετε για να καταλάβετε τη σημασία αυτών των εξελίξεων. Ο νέος εισαγγελέας του Αριουπάγου, ο κύριος Πλιώτας, ένας εξαίρετος εισαγγελικός λειτουργός, κατά κοινή ομολογία, όχι κομματικός, εγώ τον θεωρώ αδέκαστο, πήρε μία απόφαση. Ζήτησε να συγκληθεί ολομέλεια του Συμβουλίου Εφετών για να ανατεθεί η περαιτέρω συνέχιση της υπόθεσης αυτής σε εφέτη ανακριτή. Από την ολομέλεια του Συμβουλίου Εφετών. Στην πράξη δηλαδή, να αφαιρεθεί από την εισαγγελέα διαφθορά στην κυρία Τουλουπάκη. Η κυρία Τουλουπάκη δεν έχει συνεδριάσει ακόμα η ολομέλεια του Συμβουλίου Εφετών. Προβλέπεται νομίζω στις 21 του μηνός. Τι είναι 21, τα εσόδια της Θεοτόκου, σύμπτωσης. Λοιπόν, η κυρία Τουλουπάκη, λίγο καιρό πριν συμβεί αυτό, λίγες μέρες πριν συμβεί αυτό, άσκησε την δεύτερη δίωξη κατά του Ανδρέα Δελοβέρδου, ο οποίος βγήκε οργισμένος στα κανάλια και έκανε πάρα πολύ αυστηρές δηλώσεις. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα στο δικαστικό πεδίο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πολιτικό πεδίο, έχουμε σκληρή πολιτική σύγκρουση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ, αξιωματικής αντιπολίτευσης, για το θέμα της αλλαγής του κλίματος στα ελληνικά πανεπιστήμια. Για το πώς πρέπει να λειτουργεί το πανεπιστήμιο, ποια είναι η έννοια της δημόσιας τάξης στα πανεπιστήμια, σε ποιους ανήκει το πανεπιστήμιο και ούτω καθεξής. Και υπάρχει και ένα βίντεο, το οποίο σε λίγο νομίζω θα είμαστε έτοιμοι να δούμε, αν μας βοηθήσει η τεχνολογία, όπου η κυρία Κεραμέως, η αρμοδία υπουργός, είναι στην Επιτροπή της Βουλής και γίνεται ένας έντονος διάλογος και με τον κύριο Φίλη και με τον βουλευτή Μάρκου. Και αυτά που ακούγονται και οι απαντήσεις που δίνονται έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μπορούν να μας βοηθήσουν να βγάλουμε ενδιαφέροντα πολιτικά συμπεράσματα. Λοιπόν, πριν λοιπόν προχωρήσουμε στα βίντεο, προχωρήσουμε στην αποδελτίωση των πιο σημαντικών εξελίξεων της ημέρας, να σας παρουσιάσω τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Είναι ο κύριος Χρήστος Μπουκώρος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω έχετε εκλεγεί πρώτος για μια ακόμη φορά, ή κάνω λάθος? Έτσι είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ να ευχαριστήσω και τους συμπατριώτες μου. Έτσι. Και δημοσιογράφος του επάγγελμα. Να είστε καλά. Θέλω να λέω και τα επαγγέλματα, γιατί με ενδιαφέρει οι πολιτικοί να έχουν επάγγελμα, να ξέρουν ότι είναι δίγραμμος επιτέγη, να έχουν κολλήσει ένσημα και να μην είναι άεργοι, μηδέποτε εργαστέντες. Να καλωσορίσω τον επίσης επαγγελματία δικηγόρο, βουλευτή σήμερα Ηλίας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Διονύση Καλαματιανό. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Και επίσης να καλωσορίσω και να πω ότι χάρηκα και αυτόν που τον γνώρισα, τον κύριο Καλαματιανό και τον κύριο Μπουκώρο, τους γνωρίζω και τους δύο, από τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Εγώ σημαίνει να έχω και τα δύο κακά, δηλαδή και δημοσιογράφος και δικηγόρος. Ξέρετε, πολύ το βάρος. Ο αείμνηστος καθηγητής Στέφανος Δελικοστόπουλος, καθηγητής της πολιτικής δικονομίας, συνήθιζε να λέει ότι να φυλάγεσαι, λέει, από ανθρώπους που βγάζουν το ψωμί τους, βγάζουν μεροκάματο, γράφοντας και μιλώντας. Λοιπόν, εγώ έχω και τα δύο, και δημοσιογράφος και δικηγόρος. Άρα να πω ότι χάρηκα ιδιαίτερα, διότι γνώρισα από κοντά τον κύριο Γιώργο Λογιάδη, που είναι ο επόμενος καλεσμένος μου, είναι βουλευτής Ηρακλείου του Μέρα 25, ασχολείται με τα τουριστικά και τα ξενοδοχειακά και έχει και μία εξαιρετικά ευγενική συνεργάτηδα, που βεβαίως κατ' εντολήν δική του ήρθε να μας κεράσει και από ένα τρουφάκι, όχι κριτικό, εδώ από το Λεκανοπέδιο Αττικής, πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Οι άνθρωποι πέρα, να είστε καλά. Έτσι, έχουν και τη φιλοξενία μέσα τους και την περιποίηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Που είμαστε μαζί. Καλωρίσικοι και οι τρεις καταρχήν, και συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δύσκολα. Πάμε στα δύσκολα. Έχουμε το βίντεο, κύριε Καλοκαιρινέ, όπου η κυρία. Το έχουμε. Να δούμε το βίντεο, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο θα κεντήσουμε πολιτικά τη συζήτηση. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο. Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ χτες απέδειξε περίτρανα ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπέθαλπε επί 4,5 χρόνια αυτές τις συμπεριφορές. Επέλεξε
επέλεξε να πάει χτες να πυροδοτήσει καταστάσεις, αποδοκιμάστηκε από τους ίδιους τους φοιτητές, ενώ δεν είχε κουβέντα να πει. Άρα θεωρείται φυσιολογικό ότι τα δημόσια πανεπιστήμια μας πρέπει να έχουν κράνη, ρόπαλα, υλικά αμφίεσης και κουκούλες. Φέρατε στην επιφάνεια την ιστορία του νόμου για τις τάξεις εις βάρος και του νόμου και της τάξης. Θα είμαστε απέναντι, καταλάβετε το, και εδώ και στο πεζοδρόμιο. Σας πήρε 5 ολόκληρες μέρες και πίεση της κυβέρνησης για να πείτε μία κουβέντα για τα μηνύματα, τα απειλητικά που δέχτηκα εγώ προσωπικά. Μία κουβέντα για την ΑΣΟΕ χτες. Ξέρετε ότι με αλυσοπρίωνο σπάσαν την πόρτα εισόδου. Ωραία, και καλά κάνανε, μάλιστα. Ήταν λυπηρή και καταδικαστέα. Ήταν ένα πτέσμα, ένα ελαφρύ πλημέλημα. Αυτό ήταν πάντως. Τα ζητούμαστε. Κόκκινες μπογιές. Λοιπόν, εξαιρετικός ο διάλογος ο πολιτικός. Διαφωτιστικός θα έλεγα. Διαφωτιστικός και αποκαλυπτικός. Αποκαλυπτικός. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Μπουκόρο, να ζητήσω μία διευκρίνηση από τον κύριο Καλαματιάνο και μετά να φύγω. Εσύ είσαι ο οικοδεσπότης. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Καλαματιανέ, είστε ένας διακεκριμένος δικηγόρος με πορεία, έτσι. Και το λέω δημόσια, με πορεία. Λοιπόν, και σας ξέρω και από τα δικαστήρια, εργατοδικεία κτλ. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. Τι χρειαζόταν αυτή η κραυγή από μέσα, αν δεν απατώμη ήταν ο συνάδελφός σας ο κύριος Μάρκου του ΣΥΡΙΖΑ. Και καλά κάνανε. Όταν έλεγε η κυρία Κεραμέως ότι με αλυσοπρίωνο σπάσανε τα λουκέτα για να μπουν οι συγκεκριμένοι κύριοι στην ΑΣΟΕ που ήταν κλειστή με απόφαση της συγκλήτου. Και καλά κάνανε. Τι ήταν αυτό το καλά κάνανε. Δηλαδή, ποιο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 31,6% ή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 2% ή του 1% κάποιων περιθωριακών στοιχείων που έχουν όσμωση με την αναρχία. Το 31,6% είναι εξίσου νοικοκυρέοι με το 40% που ψήφισε Νέα Δημοκρατία και με το υπόλοιπο ποσοστό που πήραν τα υπόλοιπα κόμματα, όπως και το Μέρα 25 του κυρίου Λογιάδη και του κυρίου Βαρουφάκη. Όλοι τίμοι Έλληνες είναι και Ελληνίδες που ψηφίζουν. Και μπράβο τους που πάνε στην κάλπη, αυτό σημαίνει δημοκρατία. Και κάνουν την επιλογή τους. Αλλά για το όνομα του Θεού. Για το όνομα του Θεού και καλά κάνανε, αυτό σας βρίσκει, συμφωνώ, ως θέση πολιτική, όπως εκφράστηκε από τον συνάδελφό σας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, όλοι όσοι είμαστε εδώ στο πάνελ σήμερα έχουμε περάσει από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Βεβαίως. Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε. Και μάθαμε και γράμματα από τα δημόσια πανεπιστήμια και από τα δημόσια σχολιά, έτσι. Βεβαίως, τα δημόσια πανεπιστήμια κάνουν πάρα πολύ καλά. Μάθαμε και γράμματα. Και ελπίζω να το συνειδητοποιήσει αυτό και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και η κυβέρνηση, ότι πραγματικά τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν είναι αυτό που εμφανίζουν οι μπαχαλάκηδες, είναι οι φοιτητές. Οι σωστοί φοιτητές που πηγαίνουν στα μαθήματά τους παρακολουθούν. Αυτό χαίρομαι. Τα πανεπιστήμια είναι. Τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν είναι μπαχαλάκηδες. Γι' αυτό πρέπει να τους βγάλουμε απ' έξω. Και να τους φρονηματίσουμε να σταματήσουν τον μπάχαλο. Συμφωνούμε λοιπόν όλοι εμείς που έχουμε περάσει από τα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και πρέπει να τα βοηθήσουμε και όχι να τα υποβαθμίζουμε. Να τα ενισχύουμε συνέχεια. Συμφωνώ. Γιατί η εικόνα αυτή που εμφανίζεται είναι ότι τα δημόσια πανεπιστήμια είναι άντρα. Ανομίας. Μα είναι όχι, σε αρκετές περιπτώσεις άντρα ανομίας. Όλοι έχουμε περάσει από πανεπιστήμια, από δημόσια πανεπιστήμια. Το άντρο ανομίας και τη γιάφκα να την καταργήσουμε. Δεν είναι αυτή η εικόνα. Να το δώσουμε στη μόρφωση στους φοιτητές, στη διακίνηση ιδεών. Βεβαίως, ελευθερία στη διακίνηση ιδεών είναι εργαστήρια έρευνας, καινοτομίας, διαμόρφωσης προσωπικότητας, πνευματικής δουλειάς. Αυτό είναι τα πανεπιστήμια, τα δημόσια πανεπιστήμια και πρέπει να τα βοηθήσουμε. Όχι να τα υπονομεύουμε με τον τρόπο αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Να πω μια κουβέντα, μου επιτρέπετε. Θα σας πω. Να σας για πω, μένα πώς αντιλαμβάνομαι τη διακίνηση ιδεών. Να σας πω. Εγώ θα ήθελα, πέρσι είχαμε 2018, έτσι δεν είναι. Είχαμε 100 χρόνια από το 1918, αρχές του 20ου αιώνα. Όταν ακριβώς δρομολογούνται και καταγράφονται τα βιβλία Παύλα Ευαγγέλια, πολιτικά Ευαγγέλια του Μαρξισμού. Εγώ θα ήθελα λοιπόν σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Εγώ που δεν είμαι μαρξιστής, δεν υπήρξα ποτέ μαρξιστής και είμαι κεντροδεξιός κατ' επιλογή μου. Κοινωνικά φιλελεύθερος. Θα ήθελα όμως, επειδή ακριβώς ο μαρξισμός υπήρξε μια ιδεολογία, ο ιστορικός και επιστημονικός υλισμός που συνεπήρε εκατομμύρια ανθρώπους όλο τον κόσμο, που απασχόλησε την επιστημονική σκέψη όσο καμία άλλη ιδεολογία τον 20ο αιώνα, θα ήθελα στο Θεσσαλικό Πανεπιστήμιο, να δω και παράδειγμα μια συζήτηση και ένα αφιέρωμα,
να δω μια εβδομάδα αφιερωμένη στα συν και τα μείον του μαρξισμού και να δω και τον κύριο Μπουκόρο καλεσμένο να κάνει κριτική στη μαρξιστική ιδεολογία. Αυτό σημαίνει διακίνηση ιδεών. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Συμβαίνουν αυτά. Βεβαίως αυτό σημαίνει διακίνηση ιδεών. Όλα θα τα έχουμε. Όμως, κύριε Παναγιώτοπουλε, και για τον Λένιν θα μιλήσουμε και για τον Τρότσκι θα μιλήσουμε και για όλα. Αυτά είναι κομμάτια του πλούτου της ανθρώπινης σκέψης. Ακριβώς. Λοιπόν, άλλο αυτό, άλλο τα κοντάρια, άλλο η Μολότοφ, άλλο τα κράνη, άλλο η πολεμική εξάρτηση, άλλο οι επιθέσεις κατά αστυνομικών. Δεν πρέπει λοιπόν να εστιάζουμε σε αυτό το μερικό που λέτε και να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα των δημοσίων πανεπιστημίων και να τα συκοφαντούμε όπως κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Εμείς αυτό λέμε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης πρέπει όλοι, αφού έχουμε περάσει από τα δημόσια πανεπιστήμια, να συμφωνήσουμε ότι οι εικόνες αυτές που είδαμε χτες στην ΑΣΟΕ είναι εικόνες ντροπής, εικόνες που μας γυρίζουν πίσω σε σκοτεινές εποχές. Εικόνες αστυνομικής βίας και καταστολής. Να ρίχνουμε δακρυγόνα μέσα σε κλειστούς χώρους. Δεν είχε κλείσει η σχολή. Να σας πω. Έπρεπε να πάνε με το αλυσοπρίωνο να κόψουμε το λουκέτο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, όλοι δεν συμφωνούμε. Η σύγκλητος αποφάσισε και την έκλεισε για λίγες μέρες τώρα. Τους πήρε ο πόνος. Όταν κάνουν καταλήψεις και δεν γίνονται μαθήματα, εκεί τι συμβαίνει. Οι φοιτητές δεν ήταν κύριοι, ήταν φοιτητές αυτοί που προσήλθαν. Φοιτητές που θέλαν να κάνουν συνέλευση. Και εμποδίστηκαν. Μήπως ήταν κάποια ακραίοι, μια μικρή μειοψηφία των φοιτητών. Θέλουμε τους φοιτητές στα πανεπιστήμια. Ήταν φοιτητές. Αυτό δεν έχει αμφισβητηθεί από κανέναν. Και εμποδίστηκαν οι φοιτητές να πάνε στον χώρο του Πανεπιστημίου. Μια εβδομάδα πριν το Πολυτεχνείο. Η κυβέρνηση λοιπόν κλιμακώνει τις εντάσεις. Κλιμακώνει τις εντάσεις και εν ώψη Πολυτεχνείου. Και αυτό το πράγμα δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δυστυχώς το λέω. Κλιμακώνεται η ένταση και θέλει προφανώς να πω το εξής. Θέλει προφανώς η κυβέρνηση να φύγει η εστίαση της κοινής γνώμης από τα σημαντικά θέματα. Θέλει να φύγει, για παράδειγμα, από το θέμα το προσφυγικό μεταναστευτικό που η κυβέρνηση τα έχει κάνει θάλασσα με την έννοια ότι πριν τις εκλογές θόπευσε το τέρας του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας και τώρα έσπηρε ανέμους και θερίζει θύελες. Λοιπόν, να φύγει λοιπόν από εκεί, γιατί έχει θέματα. Ακούστε. Και με την ίδια την παράταξη. Κύριε Μπουκόρο, ένα λεπτό, κύριε Μπουκόρο, ένα λεπτό. Να φύγει από εκεί. Να σας πω ότι τρέχουν τα γεγονότα και φαίνεται ότι ο κύριος Φουζής ρίχνει διάφορες βόμβες μιλώντας στην Ειδική Επιτροπή Προκαταρτικής Εξέτασης. Μεταξύ των άλλων φέρεται υπόν ότι τον πίεζε η εισαγγελέας διαφθοράς κυρία Τουλουπάκη να πει ότι χρηματίστηκαν πολιτικά πρόσωπα. Όλοι κρίνονται και ο Φρουζής κρίνεται. Κύριε Μπουκόρο, πάμε. Αν επιτρέπετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα ήθελα να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου με μία δήλωση. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή. Αυτές είναι διαρροές. Άκουσα με ιδιαίτερη... Να δούμε το σύνολο, όχι μόνο. Ναι, άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τον κύριο Καλαματιανό και θα ήθελα να ξεκινήσω με μια αυτονόητη και κοινότυπη δήλωση. Πραγματικά κοινότυπη, αλλά δεν θα κουραστώ να την επαναλαμβάνω. Στον ευαίσθητο χώρο της παιδείας και ιδιαίτερα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ανάγκη για περισσότερες συνενέσεις και για λιγότερο φανατισμό. Για λόγους που δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε. Πάμε από εκεί και πέρα. Την απόφαση για το κλείσιμο της ΑΣΟΕ, του Οικονομικού Πανεπιστημίου, την έλαβαν οι Βρετανικές αρχές. Και σύγκλητο, ναι. Φαίνεται τώρα ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να υποστηρίζει ότι καλώς με αλυσοπρίωνο, παρότι είχαν την ιδιότητα του φοιτητή οι συγκεκριμένοι, καλώς έκοψαν την πόρτα, την αλυσίδα της πόρτας με αλυσοπρίωνο, καλώς πετάχτηκε ο βουλευτής ο κύριος Μάρκου και λέει καλά έκανα. Κίνηση. Μα φαίνεται και από την τοποθέτηση του κυρίου Καλαματιανού, δηλαδή επικαλείται την ιδιότητα του φοιτητή για να δικαιολογήσει την πράξη. Εμείς τι λέμε. Σε αυτό θα εστιάσουμε, κύριε Βουλευτή. Όχι, δεν θα εστιάσουμε σε αυτό. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Να κάνουμε διάλογο. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Είστε άνθρωποι, κύριε Καλαματιανέ. Ωραίο διάλογο κάνουμε τη σκέψη μας. Κύριε Καλαματιανέ, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι έχουμε πολύ καλά πανεπιστήμια, πολύ καλό, αν θέλετε, επίπεδο. Και πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια εκπαίδευση. Αυτό το λέει και στις τρεις βαθμίδες. Πρώτος από όλους το λέει και το έλεγε και προεκλογικά και μετεκλογικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από εκεί και πέρα όμως. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσετε κι εσείς μαζί μου. Αυτές τις όποιες επικίνδυνες εστίες ανομίας θα πρέπει αυτή η οργανωμένη ελληνική πολιτεία να βρει τον τρόπο να τις αντιμετωπίσει. Για ποιο λόγο? Πρώτα και κύρια γιατί αμαυρώνουν το ίδιο το έργο των πανεπιστημίων. Δηλαδή των διδασκόντων και των φοιτητών. Αυτές οι λίγες ή πολλές εστίες ανομίας θα δούμε
τι θα βγάλει η επικαιρότητα. Πάντως αυτό που έβγαλε προχθές από τα υπόγεια του Οικονομικού Πανεπιστημίου δεν ήταν μια καλή εικόνα. Με κράνη, λοστάρια, μάρμαρα, πέτρες, μάσκες, διαρρηκτικά εργαλεία. Δεν διάβασα για Μολότοφ, κύριε Παναγιώτοπουλε. Υλικά έχει μπουκάλια. Θέλω κάθε λέξη που λέω να εδράζεται, να εδράζεται στην πραγματικότητα. Και λέω λοιπόν το εξής. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένας βουλευτής σαν τον κύριο Καλαματιανό, με την ευπρέπεια που διακρίνει το λόγο του, δεν τον ξέρω καλύτερα τον άνθρωπο, ότι διαφωνεί στο να αντιμετωπιστούν αυτές οι πολλές ή λίγες αιστείες. Δεν είπα εγώ αυτό, κύριε Μπουκόρο. Ναι, το αφήσατε να εννοηθεί όμως, λέγοντας ότι η εξάρθρωση τέτοιων. Ο νόμος ορίζει τι πρέπει να γίνεται για τις αιστείες. Ναι, όμως δεν μου λέτε, κύριε Καλαματιανό, σας το ρωτήσω ευθέως, θα κάνουμε έναν ειλικρινή διάλογο. Το νόμο αυτόν αποδείχθηκε όλα αυτά τα χρόνια ότι οι Πριτανικές Αρχές ή και το ίδιο το φοιτητικό κίνημα, όπως έλεγαν παλιότερα οι Υπουργοί Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, μπόρεσε να τον εφαρμόσει ή να επιβάλλει την εφαρμογή του. Όχι. Γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα τώρα. Γι' αυτό είδαμε ξυλοδαρμούς. Γι' αυτό είδαμε τα προηγούμενα χρόνια ξυλοδαρμούς. Διώκονταν αυτεπαγγέλτος. Ναι. Και με το προηγούμενο καθεστώς. Άλλο σας ρωτώ εγώ. Το τι διώκεται. Δεν λειτουργήσε. Και αυτό θέλω. Κύριε Παναγιώτοπουλε. Μπορούσε, αλλά δεν έγινε. Ναι, όμως άκουσα με προσοχή. Και απαιτώ και εγώ την προσοχή. Όχι, αν θέλετε. Ζητώ και εγώ την προσοχή για δύο λεπτά. Όχι γιατί θα πω κάτι εντυπωσιακό, νομίζω ότι θα πω κάτι λογικό και κάτι αυτονόητο. Βεβαίως οι προβλέψεις του νόμου υπήρχαν, κύριε Καλαματιανέ. Ωστόσο, ουδέποτε αυτός εφαρμόστηκε, γι' αυτό είχαμε ξυλοδαρμούς καθηγητών σε πανεπιστημιακούς χώρους, γι' αυτό είχαμε χτισήματα Πριτάνεων, γι' αυτό είχαμε ξυλοδαρμούς φοιτητών, γι' αυτό είχαμε συμπλοκές φοιτητικών νεολαίων, γι' αυτό είχαμε όλη αυτή την παθογένεια που πρώτα και κύρια αμαυρώνει το έργο που παράγεται στα πανεπιστήμια. Γι' αυτό η σημερινή κυβέρνηση ψήφισε έναν καινούριο νόμο με τον οποίο πιστεύει ότι αυτές τις αιστείες θα τις εξαλείψει και έτσι πιο εύκολα θα αναδειχθεί το έργο των παραγόντων της πανεπιστημιακής κοινότητας. Γιατί με τέτοιο φανατισμό πολεμάτε αυτό το νόμο και δεν αφήνετε να δούμε αν πράγματι, όπως λέτε και εσείς, συμφωνείτε, θα οδηγήσει στην εξαφάνιση αυτών των αιστείων ανομίας που καμία δουλειά και κανένα ρόλο δεν έχουν μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια, στα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και γενικότερα στη δημόσια ζωή της χώρας. Αυτό είναι που μου προξενεί μεγάλη εντύπωση. Η αιμονή του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν θέλει να γίνονται επεισόδια μέσα σε πανεπιστήμια. Κανείς δεν θέλει να μπαίνει η αστυνομία και να δέρνει πολύ δε περισσότερο όταν μιλάμε για φοιτητές. Όμως δεν νομίζω ότι ήταν έργο φοιτητών αυτές οι εικόνες που είδαμε ή άλλες που θα δούμε στο μέλλον ή άλλες που έχουμε δει στο παρελθόν σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Αν δεν συμφωνήσουμε τώρα που η χώρα βρίσκεται στην αλλαγή φάσης σε ορισμένα αυτονόητα πράγματα, θα τα βρούμε μπροστά μας. Θα τα βρούμε μπροστά μας και θα είναι οι ίδιοι οι σημερινοί υποστηρικτές μας που θα μας γυρίσουν την πλάτη. Και αυτή την ώρα μιλάω κάνοντας και αυτοκριτική, μιλώντας και για ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Πάψουμε λοιπόν να συγκρουόμαστε για τα αυτονόητα. Ας συγκρουστούμε για τις διαφορετικές μας ιδέες, για τις διαφορετικές μας ιδεολογίες, για τις διαφορετικές μας απόψεις. Όμως όχι για την αυτονόητη λογική. Όμως για το αυτονόητο που έχει λυθεί. Σαφής, λέμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, να εφαρμόσουμε τον αντικαπνιστικό νόμο. Έχουμε μείνει τελευταίοι απροσάρμοστοι της Ευρώπης, έτσι. Και λέμε εδώ και συμφωνούμε όλοι. Για το θέμα που συζητάμε σήμερα, για τις όποιες αιστείες ανομίες και τη δυνατότητα να μπαίνει ο καθένας και να τα κάνει υγιής μαδιάμ μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια, ζήτημα που έχει λυθεί σε όλες τις χώρες του κόσμου, γιατί στην Ελλάδα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε? Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Λογιάδη, γνώμη σας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ένα σχόλιο. Εμείς πολεμάμε και είμαστε απέναντι στις σκηνές βίας, καταστολής, αστυνομικής. Πείτε ευθέως όμως και να ξεριζωθούν και οι αιστείες ανομίας. Πείτε, εξήγησα αφού πριν συμφωνείτε ότι η εικόνα του Δημοσίου Πανεπιστημίου δεν είναι αυτό που περιγράφεται. Η εικόνα του Δημοσίου Πανεπιστημίου είναι αυτή που δείχνει. Κύριε Καλαματιανέ, είναι όμως στοιχεία που μπορούν να αμαυρώσουν την εικόνα. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Κύριε Καλαματιανέ, τώρα είστε ευφυής άνθρωπος. Είστε ευφυής άνθρωπος και πρέπει για τα αυτονόητα επιτέλους να συνεννοηθούμε. Μ' αφήστε με να ολοκληρώσω να πω και εγώ την ελάτε. Είμαστε κατά της παρεμπόδισης των φοιτητών να έρχονται στο πανεπιστήμιο. Είμαστε κατά της καταστολής, της βίας, του αυταρχισμού που θέλει να οδηγήσει την άποψη της κοινής γνώμης, την εστίαση της κοινής γνώμης σε άλλα πράγματα από τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν. Κύριε Λογιάδη, ελάτε. Πριν πάω σε διαφημίσεις. Δεν θα μπω σε αντιπαραθέσεις.
Όχι, νομίζω γίνεται δημιουργική συζήτηση. Πολύ δημιουργική συζήτηση. Η διαφωνία είναι το αλάτι τη δημοκρατική συζήτηση. Για τον μα. Με ωραίο τρόπο, βέβαια, ασφαλώ. Εγώ προσωπικά είστε πρέπει να το Ηράκλειο. Λοιπόν, για να ακούσετε. Βεβαίω από το Ηράκλειο που είμαι. Έχουμε όντω κορυφαία δημόσια πανεπιστήμια στο Ηράκλειο, το ΙΤΕ, το Πανεπιστήμιο. Και το Ινστιτούτο Τεχνολογικών. Το ΙΤΕ, το Ινστιτούτο. Το Πανεπιστήμιο Κρήτη είναι κορυφαίο πανεπιστήμιο. Και ποτέ δεν έχουμε δει τέτοια φαινόμενα. Είμαστε περήφανοι που τελειώσαμε ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Ναι, και όντως, μετά πήγαμε στο εξωτερικό και κάναμε και τις συγκρίσεις, ξέρετε. Μάλιστα. Εγώ πήγα στη Γαλλία και έκανα τις συγκρίσεις. Με τα ελληνικά, ναι. Εγώ... Και είναι εξαίρετα, έτσι. Και είναι εξαιρετικά τα ελληνικά πανεπιστήμια. Όντως εξαιρετικά, το βλέπω απ' έξω. Εγώ δεν αρκεί να τα διατηρήσουμε, κύριε Καλαμαντιά. Αυτό είναι το θέμα της αρκεί να τα ενισχύσουμε, να τα διατηρήσουμε και να πούμε και κάτι άλλο. Όταν γίνεται μπάχαλο στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό το μπάχαλο, αυτό το μπάχαλο έχει ταξικό χαρακτήρα. Κύριε Καλαματιανέ, από την ανάποδη. Δεν είπε κανείς. Από την ανάποδη. Στο πανεπιστήμιο. Το παιδί του πλουσίου θα πάει στη Βοστόνη και στο Λονδίνο. Το παιδί του φτωχού, όταν το πανεπιστήμιο δεν λειτουργεί, μπαχαλοποιείται και δεν του δίνει τις γνώσεις, χάνει την ευκαιρία για να προοδεύσει κοινωνικά, επαγγελματικά, προσωπικά, οικογενειακά. Αυτό λοιπόν είναι ταξικό και είναι φασισμός. Άρα όποιος μπαχαλοποιεί το ελληνικό πανεπιστήμιο, είτε δηλώνει αριστερός, δεξιός, κεντρός, είναι φασίστας. Καθαρές κουβέντες. Ανοιχτό δημόσιο πανεπιστήμιο για τους απλούς φοιτητές, για τα παιδιά των οικονομικά αδύναμων οικογενειών, για να ανοίξουν δρόμο πρόοδρου. Γιατί όμως, και να αφήσουμε τα υπόλοιπα. Όχι να πηγαίνουμε σε για κατάληψη. Τα παιδιά των πλουσίων οικογενειών που παριστάνουν τους αναρχικούς. Όχι. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Ταυτόχρονα... Γιατί πληρώνει ο μπαμπάς τα σπασμένα και η μαμά. Ακριβώς. Από τα βόρεια προάστια. Όχι να τακτοποιούμε όμως και τους χαϊδεύουμε. Υποθέσεις των ιδιωτικών κολεγίων και ταυτόχρονα να κλείνουμε πανεπιστημιακά τμήματα όπως η νομική Πάτρας. Τμήμα, κύριε τα τεφά του πύργου στη Λιλία από όπου είμαι. Γιατί ανέστειλε η ούτε κυρία Υπουργός, πουθενά. Ανέστειλε τη λειτουργία δημόσιων τμήματων, δημόσιων πανεπιστημίων. Οδηγεί σε αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Οδηγεί σε αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η προεκλογική εξαγγελία ίδρυσης. Πάμε στο Γιώργο Λογιάδη. Στη Γαλλία το κάνετε αυτό, θα πληρώνατε το ίδιο σε αυτά τα πράγματα. Έτσι δεν είναι. Εγώ στη Γερμανία σπούδασα, δεν υπήρχαν αυτό καθόλου. Είχαμε μπει στη βάση, αλλά υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία είναι πιο πριν. Να το δούμε μετά, κύριε Καλαματιανέ. Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον σα. Πρέπει να λειτουργεί, κύριε Καλαματιανέ. Αλλά διακόψαμε τον κύριο Λογιάδη. Κύριε Λογιάδη, παρακαλώ. Δεν βοηθάμε το δημοσιογραφικό σχολείο. Πρέπει να λειτουργεί. Ελάτε, κύριε Λογιάδη. Ελάτε στη Γερμανία που για να κλείσουν πρέπει να λειτουργούν. Κύριε Λογιάδη, ελάτε. Όταν πληρώνει ο ίδιο επί τόπου, θα πάμε σε ένα βήμα πιο πίσω. Πρέπει να δούμε τα αίτια αυτών των πραγμάτων, να τα αναλύσουμε λίγο. Εγώ βλέπω ακόμη και σήμερα ότι πολλά σχολεία, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν έχουν ακόμη δασκάλου. Δηλαδή, που λέμε μετά για πανεπιστήμιο. Τι παιδιά αυτά, προετοιμάζουμε, τι κάνουμε. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση η οποία είναι έκριθμη αυτή τη στιγμή, όντας σε μια αυξημένη επιτήρηση. Γιατί τα παιδιά μας από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν μαθαίνουν καλά τα ελληνικά. Τίποτα, ακριβώς. Όχι μόνο τα ελληνικά, δεν έχουν καν δασκάλους. Απευθύνομαι σε νεότερους δικηγόρους που έχω συνεργάτες. Και δεν φταίνε τα παιδιά, έχουν σπουδαίο βιογραφικό και μπερδεύουν τα τριτόκλητα. Μπερδεύουν τα τριτόκλητα. Καταλάβατε. Μετά θα δούμε... Ακούνε για τη δοτική πτώση και παθαίνουν πανικό. Τους λες παιδες εν καμίνο και παθαίνουν πανικό με το εν καμίνο. Γιατί άμα τους πεις εντάξει, δεν ξέρουν καν τι είναι δοτική. Ακριβώς, ακριβώς. Τίποτα, τι είναι αυτό, τους λες δοτική, τι είναι δοτική. Δεν φταίνε αυτή. Φταίει το σύστημα. Έτσι. Αυτό και πρέπει να αλλάξουμε. Όλες οι μεταρρυθμίσεις εκπαιδευτικές στην Ελλάδα ξεκίνησαν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν ξεκίνησε και καμία από τον υπηαγωγείο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Πάμε, κύριε Λογιάδη. Κάθε λοιπόν δράση φέρνει και μία αντίδραση. Όταν λοιπόν προσπαθούμε να λύσουμε στο τέλος της ημέρας τι βάλανε, αν δεν βάλανε, πώς τα βάλανε, γιατί τα βάλανε, αν τους άφησαν και τα βάλανε. Πάντως είδαμε κάτι βουλευτές του Μέρα 25. Πώς? Πρέπει να σας πω ότι προσωπικά εκτιμώ πάρα πολύ την κυρία Σοφία Σακοράφα. Γνωρίζομαι προσωπικά και την εκτιμώ. Αλλά είδα κάτι βουλευτές του Μέρα 25 εκεί να ανακατεύονται, τον κύριο Κλέωνα Γρηγοριάδη κτλ. Και να προσφέρουν μία πολιτική προστασία σε ανθρώπους που και αυτοί μπαχαλοποιούσαν την κατάσταση. Όμως ας μην κρυβόμαστε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ας μην κρυβόμαστε επιτέλους αυτή τη χώρα. Εν ώψη του εορτασμού της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, εξάπτονται τα πάθη, αν θέλετε, δυναμητίζονται τα πολιτικά κλίματα και υπάρχει και μια πολιτική σκοπιμότητα σε όλο αυτό το ζήτημα, να το πούμε.
Δεν αυξήθηκε το ενδιαφέρον για την όποια μεταρρύθμιση και τις όποιες αλλαγές ξαφνικά. Είναι μια επέτειος που, αν θέλετε, αποτελεί μονοπωλιακό σημείο πολιτικής εκμετάλλευσης από συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις. Και εν ώψη του τριημέρου, αυτή η πολιτική ένταση τροφοδοτείται. Και πώς η κυβέρνηση ρίχνει την ένταση. Με αυτά που είδαμε χθες, με τη βία, την καταστολή. Έχουν οι βουλευτές, πάνε να καπελώσουν τους φοιτητές. Τι δουλειά έχουν οι βουλευτές μέσα στους φοιτητές. Τι δουλειά έχουν τα ΜΑΤ σε συνέλευση φοιτητών. Πάντως, γιατί να πάνε. Να πούμε για το καλό μας. Τι πήγαν να κάνουν. Έχουμε τόσους καλούς καθηγητές και τόσους καλούς φοιτητές που πραγματικά είναι δαχτυλοδεικνύμενοι στο εξωτερικό όταν πάμε έξω. Άρα λοιπόν. Ναι, αλλά είναι κρίμα να χάνουμε το παιχνίδι. Γιατί να χάνουμε το παιχνίδι. Όχι για ένα πράγμα. Και να δίνουμε εικόνα μπάχαλου στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Εντάξει, όχι όμως για ένα πανεπιστήμιο. Όταν μπορούμε να τα λέμε όλα. Ναι, την ώρα που έχουμε τόσο πολλά. Στο κορυφαία πανεπιστήμια και χωρίς μέσα ουσιαστικά. Διότι τα μέσα μας εδώ πέρα είναι πάρα πολύ περιορισμένα λόγω της κατάστασης που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, μπράβο και στους καθηγητές, μπράβο και στους φοιτητές, έχουν λαμπρό μέλλον και να προχωρήσουν. Ξέρετε, όταν ερχόμουν εδώ πέρα απόψε, σκεφτόμουν τι αντίδωρο να σας δώσω στο κόντρα. Λοιπόν, θυμήθηκα αυτό που λέγανε στη Γερμανία. Για να φτάσει, λέει, στην πηγή του ποταμού, πρέπει να κολυμπήσει κόντρα στο ρεύμα. Άρα λοιπόν πρέπει να ρωτάμε συνέχεια γιατί για να φτάσουμε στην πηγή του θέματος. Να αναλύσουμε τα θέματα στη βάση τους, να φτάσουμε στη ρίζα του προβλήματος της ΑΣΟΕ παραδείγματος. Σχέση αιτίας αιτιατού, έτσι. Ακριβώς. Έτσι. Μάλιστα. Χαίρομαι για την προσέγγιση του κ. Λογιάδη. Να πάμε σε ένα διάλειμμα. Να πάμε σε ένα διάλειμμα για να κλείσουμε καταρχήν το θέμα της εβδομάδος, που είναι η υποτροπή εικόνων βίας στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Έχουμε την κλιμάκωση της έντασης, της πολιτικής έντασης, εν ώψη της μεγάλης πορείας του Πολυτεχνείου της επομένης Κυριακής. Έχουμε μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών και βεβαίως έχουμε και τις αντεγκλήσεις, τις πολιτικές μεταξύ των κομμάτων. Το λυπηρό είναι, επειδή η γενιά η δική μου, είμαστε μαθητές στα χρόνια της Χούντας και ζήσαμε το φόβο, ζήσαμε τα μέτρα καταστολής, ζήσαμε όλο το σκοτάδι της δικτατορίας. Είναι κρίμα για τις νεότερες γενιές, για τους νεότερους ανθρώπους, Έλληνες και Ελληνίδες, να ταυτίζουν συνειρμικά την επέτειο του εορτασμού του Πολυτεχνείου με γεγονότα βίας, αντί να αποτελεί επέτειο που να μας οδηγεί σε περίσκεψη και σε τολμηρά καινούργια βήματα για το πώς θα βελτιώσουμε τη δημοκρατία μας, όχι μόνο στον τομέα των πολιτικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και στον τομέα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Να την κάνουμε πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική στην πράξη. Πάμε σε ένα διάλειμμα, γιατί θέλω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να περάσουμε γρήγορα. Ας αφήσουμε την Οβάρτης και το Φρουζή. Θα εκτιμήσουμε σε λίγο τι έχει πει. Έχουμε διαρροές για την ώρα. Λέει ότι η Τουλουπάκη τον πίεσε πάρα πολύ σε μια άτυπη συνάντηση που είχαν, γιατί επισήμως δεν έχει καταθέσει να ενοχοποιήσει πολιτικά πρόσωπα και να πει ότι χρηματίστηκαν. Θα τα δούμε αυτά. Έχουμε εκπομπές άλλες. Αλλά θέλω πολύ γρήγορα να ζητήσω τη γνώμη τους για τους χειρισμούς στο μεταναστευτικό προσφυγικό. Έχω πει και θα το ξαναπώ. Είναι το μείζον πρόβλημα. Είναι πρόβλημα βαθιά ανθρωπιστικό, βαθιά κοινωνικό, γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό και εθνικό για την Ελλάδα. Και πρόβλημα εθνικής ασφάλειας για την Ελλάδα. Θα τα πούμε σε λίγο. Δεύτερη φορά, καλώς ήλθατε στην Άγρια Δύση της Ενημέρωσης. Λίγα λεπτά ακόμη μαζί με τον Χρήστο Μπουκόρο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, με τον Διονύση Καλαμάτιανό, βουλευτή Ηλίας του ΣΥΡΙΖΑ και με τον Γιώργο Λογιάδη, βουλευτή Ηρακλείου του κόμματος του Γιάννη Βαρουφάκη, Μέρα 25. Θα πρότεινα να φύγουμε για λίγο, θα μας απασχολήσει και τις επόμενες μέρες το θέμα αυτό, από την κατάσταση του Ελληνικού Πανεπιστημίου και από τα τελευταία συμβάντα ΑΣΟΕ, συζητήσεις και πολιτικές αντεγκλήσεις στη Βουλή και να πάμε λίγο στο μεταναστευτικό προσφυγικό.
Ο Ερντογάν επανήλθε σήμερα. Άλλωστε θα υπολογίσετε ότι ο Τούρκος πρόεδρος πάσχει από μια συνεχή πολιτική λογοδιάρρεια και φλιαρία. Ενώ δεν είναι σε προεκλογική περίοδο, εκφωνεί αυτές τις μέρες που μιλάμε 10 με 15 ομιλίες την ημέρα. Επανήλθε λοιπόν και μίλησε για την απειλή, επανέλαβε την απειλή προς την Ευρώπη, ότι θα αφήσει ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές αν η Ευρώπη εξακολουθεί να του συμπεριφέρεται έτσι. Και το είπε για να παραπονεθεί για τις κυρώσεις, κατά τη γνώμη μου κυρώσεις, παύλα, χάδια, που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι αυτές που ανακοίνωσε η κυρία Φεντερίκα Μογκερίνη κατά της Τουρκίας. Στο κείμενο έψαχνα να βρω την Τουρκία, τη λέξη Τουρκία, και δεν την έβρισκα. Εν πάση περιπτώσει, εθίγει ο Ερντογάν, επετέθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρώπη και επανέλαβε τις γνωστές απειλές. Κατά συνέπεια, μεταναστευτικό κυρίως, δευτερευόντως προσφυγικό, οι ροές κατά 80-90% είναι ροές παρατύπων μεταναστών, είναι το μείζον πρόβλημα. Όπως είπα πριν, είναι ανθρωπιστικό, είναι κοινωνικό, είναι διεθνές, αφορά γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά ζητήματα και είναι και θέμα εθνικής ασφάλειας της χώρας. Θέλω να ρωτήσω ευθέως, κύριε Μπουκόρο, ευθέως, γιατί η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει ακόμα πού θα πάτε και θα εγκαταστήσετε τους παράτυπους μετανάστες που θα απομακρύνετε από τα νησιά της πρώτης γραμμής. Και θέλω να μου πείτε αν αυτούς θα τους εγκαταστήσετε σε κλειστά κέντρα φιλοξενίας ή σε ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας. Διότι οι τοπικές κοινωνίες ανησυχούν και λένε όταν πήγαμε στην κάλπη στις 7 Ιουλίου δεν μας είπε κάποιο κόμμα από αυτά που μας καλούσαν να τα ψηφίσουμε ότι θα μας φέρουν ας πούμε στο κέντρο των Μελισσίων εδώ στη Βόρεια Αθήνα 400 Αυγανούς οι οποίοι θα κυκλοφορούν έτσι. Επάνω στη Θεσσαλονίκη λένε τα ίδια. Στην υπόλοιπη Ελλάδα λένε τα ίδια. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορείτε να μου πείτε αν θα είναι σε κλειστά κέντρα, εννοείται με όλες τις συνθήκες υγιεινής, εκπαίδευσης, με όλα τα δικαιώματα να ασκούνται κανονικά και να είναι σεβαστά, σε κλειστά ή ανοιχτά κέντρα. Κύριε πρακτικά τώρα. Και γιατί δεν τα ανακοινώνει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω εγώ, θα σας μιλήσω και θα σας μιλήσω πολύ ειλικρινά γιατί το θέμα είναι σοβαρό και δεν παίρνει ούτε πολιτικαντισμούς, ούτε υπεκφυγές. Άλλωστε είναι ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός που απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους ομολόγους του είπε ένα θέμα που είναι πέραν της συνηθισμένης διαχείρισης πλέον. Είναι δύσκολα διαχειρίσιμο. Πιστεύω βέβαια ότι το είπε αυτό ο κύριος Χρυσοχοΐδης για να χτυπήσει καμπανάκι και στους Ευρωπαίους. Για να πάψουν να εφησυχάζουν οι Ευρωπαίοι. Για να πάψουν να εφησυχάζουν και να αναλάβουν και τις ευθύνες τους. Σωστό. Καταρχάς, στο ερώτημα ακριβώς που θέσατε. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του προηγούμενου Σαββάτου, μια πολύ παραγωγική κοινοβουλευτική ομάδα, με τον πρόεδρό μας, πληροφορηθήκαμε και εμείς αυτό το οποίο εκτιμούσαμε ότι θα γίνει. Και αυτό που έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας, ότι το μοιρασμένο βάρος, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι μικρότερο βάρος. Κατά συνέπεια, δεν θα υπάρχουν γεωγραφικές εξαιρέσεις. Δεύτερον ζήτημα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι ο κόσμος αυτός θα μοιραστεί ανά την Ελλάδα. Τι θα μοιραστεί? Τώρα, περιμένετε. Και θα χαθεί μέσα στο κοινωνικό όχι σώμα. Βέβαια. Της υπηρετικής χώρας. Όχι βέβαια. Θα παραμείνουν εδώ. Όχι. Μπορούν να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία. Θα απαντηθούν τα ερωτήματα. Αυτά είναι ερωτήματα συγκεκριμένα και δεν είναι ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Θα απαντηθούν. Είναι πραγματικά ερωτήματα αυτά. Η ζωή τα θέτει. Και να μην τα είχατε θέσει, θα τα απαντούσα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Οπότε προχωράμε παρακάτω. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι του ιδίου προφίλ όλοι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχει εξεταστεί το αίτημά τους σε πρώτο βαθμό. Mm. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν υποβάλει αίτηση που ήρθαν με τα τελευταία κύματα. Ναι. Υπάρχουν οικογένειες. Mm. Υπάρχουν μοναχικοί άνθρωποι διαφόρων ηλικιών. Υπάρχουν ασυνόδευτα παιδιά. Όλα αυτά λοιπόν υποχρεώνουν την κυβέρνηση να κάνει ένα προγραμματισμό. Αν θέλετε, πολλαπλών επιλογών. Δηλαδή, θα υπάρχουν φιλοξενίες και σε ξενοδοχεία. Θα υπάρχουν φιλοξενίες και σε κέντρα που θα έλεγα ότι είναι κάτι ενδιάμεσο κλειστού ή ανοιχτού χαρακτήρα, με συγκεκριμένη έξοδο, συγκεκριμένες, αν θέλετε, συγκεκριμένα στοιχεία που θα παρακρατούνται σε αυτά τα κέντρα, ώρες που θα μπορεί να βγαίνει ο κόσμος έξω. Και θα υπάρχουν και κέντρα κλειστού τύπου οπωσδήποτε. Αυτό έχει ανακοινωθεί. Ποια θα είναι κλειστού, ποια θα είναι ανοιχτού. Αυτά προκύπτουν. Αυτό δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Αυτά θα σας πω αμέσως τώρα.
Αυτά προκύπτουν, κύριε Παναγιωτόπουλε, τόσο από τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί, όσο και από τις προβλέψεις του νόμου που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Και προβλέπει πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα ο νόμος που ψηφίστηκε. Θα τα ανακοινώσετε αυτά τα. Μα αν κανείς διαβάσει, προσεκτικά. Ναι, βεβαίως. Πότε θα τίποτα δεν θα γίνει εγκρυπτό και καμιά. Γιατί, ξέρετε, υπάρχει μια φημολογία. Εγώ σας μεταφέρω. Που ξεσηκώνει τις τοπικές κοινωνίες. Ναι, αυτό, κοιτάξτε, υπάρχουν οι καλοθελητές που θέλουν να αλλιεύσουν σε αυτό το πεδίο και δυναμητίζουν τις αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες. Εγώ σας μεταφέρω τη διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού του Ιδίου ότι καμία κοινωνία δεν θα ευνηδιαστεί. Αλλά μην μου πείτε ότι είναι ευνηδιασμός σε μια πόλη σαν το Βόλο, σαν τη Λάρισα, σαν το Ηράκλειο, σε ένα ξενοδοχείο να φιλοξενηθούν 20 ή 30 οικογένειες Σύριων προσφύγων, κύριε Παναγιώτοπουλε. Τώρα ξέρετε ότι είναι η μειοψηφία η Σύρια. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, τι προβλέπει ο νόμος. Αλλού είναι το πρόβλημα. Τι προβλέπει ο νόμος, κύριε Παναγιώτοπουλε. Οι Σενεγαλέζοι, αυτοί που είναι από την Υποσαχάριο Αφρική, οι Νιγηριανοί, οι Σομαλοί, οι Αφγανοί. Κύριε Παναγιώτοπουλε, τα ερωτήματά σας είναι εύλογα, δίκαια, όπως δίκαιη είναι και η ανησυχία του κόσμου. Αλλά γιατί υπάρχει ανησυχία του κόσμου? Γιατί έγινε ξαφνικά ρατσιστής ο ελληνικός λαός, ή μήπως ήρθαν στην επιφάνεια τα ένστικτα του φόβου και της ανησυχίας από τα όσα βλέπουμε 3-4 χρόνια τώρα μέχρι και σήμερα σε κέντρα τύπου Μόρια? Ξέρετε τι ψυχανεμίζεται λοιπόν, ο Έλληνας? Να σας το πω ευθέως. Ο Έλληνας ψυχανεμίζεται επειδή η χώρα εξακολουθεί να είναι αιχμάλωτη. Εγώ θα σας Ακούστε με λίγο. Ναι. Με τα υπερπλεονάσματα και λόγω του υπερβολικού δημόσιου χρέους που εξακολουθεί να έχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτοπουλε. Ο Έλληνας ψυχανεμίζεται ότι μας εκβιάζουν οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Σας ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτοπουλε. Να κρατήσουμε, να γίνουμε αποθήκη ψυχών εδώ. Σας ευχαριστώ. Για να μας χαλαρώσουν λίγο. Μια πολύ. Το βρόγχο της εχμαλωσίας του δημοσίου χρέους που μας έχουν στο λαιμό. Κύριε Παναγιώτοπουλε, αυτό ψυχανεμίζεται ο Έλληνας. Και να πούν πάρτε τους. Για να μην ενοχλείται η γερμανική εσωτερική πολιτική κύριε ζωή, όπου το AfD, Alternative für Deutschland, σαρώνει στις τελευταίες εκλογές στη Θουρυγγία, σάρωσε. Ακούστε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Στην Ισπανία σαρώνει μια τώρα, μικρή και το Vox, το Vox, σωστό. Μια μικρή παρένθεση. Για να μην, κάτι ψυχανεμίζονται οι Έλληνες. Για να μην πιστέψει κανείς από τους τηλεθεατές μας ότι εμείς θα πάρουμε κάποια ανταλλάγματα για να κρατήσουμε μετανάστευση πρόσφυγες. Αυτό δεν ισχύει. Και δεν ισχύει γιατί έχει προβλεφθεί από τον νόμο που ψηφίστηκε μόλις πριν 10 μέρες. Αλλά εις ό,τι αφορά τα πλεονάσματα, ήδη το προφίλ του δημοσίου χρέους της Ελλάδος με την κατάπτωση των επιτοκίων. Ξέρετε, αυτό έχετε δίκιο. Και ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι σήμερα βγήκε το στοιχείο ότι έχουμε λιγότερα έξοδα για επιτόκια ετησίως από την Ιταλία και από την Πορτογαλία. Σε αυτό έχετε πλέον δίκιο. Λιγότερα έξοδα. Ξέρετε ότι το ίδιο το άτεγκτο. Αλλά μην φεύγουμε από το μεταναστευτικό. Για να πάμε στους άλλους. Είπα θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Κύριε Καραβατιανέ μου, δανειστήκαμε επί των τελευταίων ημερών σας με 3,5% και πλέον και δανειζόμαστε με 1%. Άλλο σα λέω. Από τον Αύγουστο του 18 και μετά. Άλλο σα λέω, δεν μιλάω καν για την αποκλιμάκωση. Δώσατε τα επιτόκια στο 8%. Δεν μιλάω καν για την αποκλιμάκωση. Κύριε Μπουκόρο, κύριε Μαζέ, με την μπροστά κοιτάξτε. Μπροστά, σκεφτείτε και μα το παραδώσατε στο 4 και σε 3 μήνες μέσα να πάμε στο μεταναστευτικό. Πάμε στο μεταναστευτικό. Έκανα αυτή τη μικρή στην οικονομία με προβλήματα, με λαχάνιασμα στην ανωδική σκάλα. Θα τα καταφέρουμε. Στα υπόλοιπα είναι το κύριε πρόβλημα. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Μα και αυτό εξαρτάται. Άκουγα δηλαδή, το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παναγιωτόπουλε, να απαντήσω όμως. Γιατί θέλετε εκπροσωπώ την κυβερνητική πολιτική εδώ και πρέπει να απαντήσω στα σοβαρά ερωτήματά σας. Το μεταναστευτικό. Στα σοβαρά. Ναι, κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι το προφίλ του χρέους έχει μεταμορφωθεί κυριολεκτικά. Έχει μεταμορφωθεί κυριολεκτικά, άρα δεν ισχύει αυτή η φοβία. Και θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πανηγύριζε για την μείωση της ανεργίας, αλλά δεν τον άκουσα να λέει τίποτα για τα στοιχεία του Αυγούστου. 2,2% μείωση της ανεργίας. 2,2%. 126.000 απολύσεις το Σεπτέμβρη, κύριε Λοιπόν, ακούστε τα στοιχεία. Δεν έχουν ρεκόρ 18 ετών. Δεν έχουν επικοινωνηθεί. Μην το λέτε αυτό. Κύριε Καλαμαντιανέ, πάω να τον στριμώξω με το μεταναστευτικό και τον αφήνετε και ξεφεύγει. Τι να κάνω. Λέω λοιπόν ότι ο
νόμος αλλά λέει, κύριε Παναγιώτοπουλε, 126.000 λίστα, λίστα ασφαλών χωρών. Δηλαδή όσοι προέρχονται από χώρες που θεωρούνται ασφαλείς, κύριε Παναγιώτοπουλε, θα εξετάζονται. Εγώ περιμένω να ανακοινώσετε πού θα τους πάτε. Λέει, βεβαίως θα ανακοινωθεί. Τίποτα δεν και θα γίνει. Και ποια κέντρα θα είναι κλειστά. Ταχεία εξέταση. Θέλετε να σας πω τη γνώμη μου και ας φαίνεται αυστηρή. Κλειστά κέντρα. Εννοείται με εξαίρεση το καθεστώς των προσφύγων που διέπεται από τον καταστατικό χάρτη της Γενέβης και του ΟΗΕ. Κλειστά κέντρα για όλους, με όλες τις ανέσεις, με εκπαιδευτικούς, με φαρμακοποιούς, με γιατρούς. Μα κατηγορηθεί. Προσέξτε, μέσα στα κλειστά κέντρα θα μπορέσετε να κάνετε το profiling του καθενός και, και να καταγράψετε και τις δεξιότητες ανθρώπων νόμος. Που πιθανώς θα χρειαστεί η χώρα να τους κρατήσει εδώ. Εσείς είστε εκτός από κορυφαίος δημοσιογράφος και λέω. Πολιτικός, κύριε Παναγιωτόπουλε, είστε κλειστά και εγκριτός νομικός. Και, και σας λέω λοιπόν ότι κατηγορηθήκαμε, μέσα, στα κλειστά κέντρα. Κατηγορηθήκαμε κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου ότι παρατείνουμε την κράτηση από τους 18 στους 36 μήνες. Δηλαδή κάνουμε αυτό που λέτε εσείς ακριβώς για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να δημιουργηθεί το προφίλ. Επίσης προβλέπει ο νέος νόμος εκτός από την κράτηση και επιστροφές με στόχο τις 10.000 επιστροφές. Τις 10.000 επιστροφές. Δεν είναι εύκολο, αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Θα το δούμε αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε, και θα κριθούμε στην πράξη. Μάλιστα. 10.000 επιστροφές όταν τα προηγούμενα 4 χρόνια, για το 2020 μόνο 10.000 επιστροφές. Ναι. Ετησίως ή ναι. Μισό λεπτό ολοκληρώνω. Γιατί διαφωνείτε? Αν έχω την καλοσύνη, αν έχετε την παρακαλώ. Καλοσύνη, ολοκληρώνω. Ενώ οι επιστροφές τα προηγούμενα χρόνια ήταν μόνο 1.800. Ένας νόμος, κύριε Παναγιωτόπουλε, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, που ψηφίστηκε πριν 10 μέρες, θα δώσει αποτελέσματα τους επόμενους μήνες. Και ιδιαίτερα ένας νόμος πραγματεύεται ένα τέτοιο αντικείμενο που έχει δημιουργήσει παγιωμένες καταστάσεις, να σκληρονομήσουν 67.000 λοιπόν. Αιτήσεις και ένα κόσμο να μένει σε άδειες συνθήκες. Θα μου πείτε τώρα μπορεί να είναι χειρότερες. Βεβαίως τη Μόρια μπορεί να είναι χειρότερες, γιατί υπήρξε αυτή η συσσόρευση. Υπήρχαν οι μηχανισμοί έτοιμοι αντιμετώπισης μιας τέτοιας περίπτωσης. Πάμε τώρα στο παρελθόν. Δεν υπήρχαν. Έχετε συμπληρώσει 120 μέρες. Λοιπόν, κύριε Καλαματιανέ, και εκείνο που θέλω να πω κυρίως και κλείνω. Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα. Μην πάμε πίσω. Κύριε Παναγιωτόπουλε, πριν δώσετε το λόγο στον κύριο Καλαματιανό, εδώ άλλαξε το μείγμα πολιτικής και είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έστειλε το μήνυμα: ελάτε. Όσοι θέλετε, είτε μετανάστες είτε πρόσφυγες, κάντε μια αίτηση, κριθείτε ευάλωτοι και θα πάτε στο εσωτερικό της χώρας να κυκλοφορείτε ελεύθεροι. Το μείγμα πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας λέει ότι εδώ θα εξετάζονται στα νησιά τα αισθήματά σας και όσοι δικαιούνται θα προχωρούν, όσοι δεν δικαιούνται θα επιστρέφουν. Λοιπόν, αυτό είναι η διαφορά Διονύσης του μείγματος πολιτικής. Τι πρέπει να γίνει τώρα, μην πάμε στο παρελθόν. Κύριε, τώρα τι πρέπει να γίνει, αύριο το πρωί. Λέει, επειδή δεν πρόλαβα πριν να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με την προανακριτική. Ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Τζανακόπουλος δεν εξαιρέθηκαν, δεν συνεννούν σε μια παράνομη και αντικανονική και αντισυνταγματική και αντιδημοκρατική απόφαση, ανυπόστατη απόφαση της Επιτροπής. Είναι παρόντες και θα το δείτε και στο μέλλον. Στην Επιτροπή αυτή τη στιγμή συμμετέχει ο κύριος Λάπας και απουσιάζουν 6 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μόνο ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Τζανακόπουλος. Γιατί απουσιάζουν, λύστε μου αυτό. Είναι μία. Γιατί απουσιάζουν. Εμείς λέμε το εξής. Τη στιγμή που καταθέτει ο Φρουζής, απουσιάζουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Επιμένουμε στο εξής. Αντί να τον ξετινάξουν. Θα τον ξετινάζει ο κύριος Λάπας. Μόνος ο Λάπας. Καλό χρυσός ο Λάπας. Είναι ικανότατο και μπορεί. Βρε, ικανότατο Θεό είναι ο Λάπας. Αλλά μόνο θέλετε να πείτε ότι λείπουν λόγω άλλων υποχρεώσεων, γιατί η απουσία του σήμερα ευνόησε την εξέταση Φρουζή, σε μία που παράνομη, όλοι περιμέναμε. Κύριε Μπουκόρο, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συνεννεί σε μία παράνομη, αντικανονική, αντιδημοκρατική, αντισυνταγματική απόφαση της πλειοψηφίας της Επιτροπής. Τότε γιατί ζήτησε εξαίρεση ο κύριος Παπαγγελόπουλος? Ναι, αυτό είναι άλλο ένα επιχείρημα. Που απαιτεί η πλειοψηφία της Βουλής και η εξαίρεση. Ακούστε, ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Η πλειοψηφία είναι σεβαστή στη μία περίπτωση είπε η και όχι στην άλλη. Ότι δεν συντρέχουν λόγοι εξαίρεσης για τους κυρίους Πλεύρη, τον κύριο Κυρανάκη και τον κύριο Γκέρογλου. Ενώ υπάρχουν θέματα με βάση την αρχή της αμεροληψίας. Οι ίδιοι έχουν κύριε κάνει δηλώσεις. Πάντως εγώ περίμενα να είστε όλοι μέσα και να ξετινάξετε το Φρουζί. Έχουν κάνει δηλώσεις. Το πρόσωπο κλειδί. Υπάρχει η αρχή της αμεροληψίας. Υπάρχει όμως η αρχή της μειοψηφίας, κύριε Καλαματιανέ, την οποία την αμφισβητείτε. Κύριε Μπουκόρο, θέλω να σας πω τη γνώμη εγκρίτων νομικών. Εντάξει. Όπως τον κύριο Πεπόνη, τον αντισυγγελέα. Με σας λέω ο κύριος Πεπόνη, δεν το λέω. Κύριε Καλαματιανέ, αφήσαμε το μεταναστευτικό και πάμε στην Νοβάρτης. Να πω μια απάντηση σε αυτό που λέει ο κύριος Μπουκόρος. Δεν μπορώ να τα αφήσω αναπάντητο. Δεν είναι κομματική διαφορά, λέει ο κύριος Πεπόνης. Δεν είναι
κομματική διαφορά και συνεπώς η προσέγγιση του ζητήματος στη βάση η πλειοψηφία απεφάνθη είναι προδήλως εσφαλμένη. Και συνεχίζει. Σίγουρα πάντως δεν νοείται νομικός και λογικός να αποφασίζει επί της εξαιρέσεως το ίδιο το όργανο στο οποίο αυτή, η εξαίρεση δηλαδή, αναφέρεται. Είναι νομικός ο κ. Παναγιωτόπουλος, ξέρει πολύ καλά ότι εδώ δεν μπορεί ο εισαγγελέας, η πλειοψηφία των εισαγγελέων, να εξαιρεί κάποιους άλλους εισαγγελείς. Μόνο ανώτερο. Φοβάμαι ότι θα κλείσουμε με την Οβάρτη. Γιατί εδώ μου προκαλείται ένα ερώτημα. Είναι διαστρέβλωση. Δεν συνεννούμε σε παράδειγμα. Κύριε Καλαμαντιανέ, μου έρχεται στην άκρη των χιλιών μου ένα ερώτημα και θα το κάνω και θέλω απάντηση. Θα κλείσω με εσάς και τον κύριο Λογιάδη για να προλάβουμε. Ακούστε, ακούστε. Εδώ έχουν κυκλοφορήσει, δεν ξέρω αν αληθεύουν, στοιχεία από το ημερολόγιο συναντήσεων του κυρίου Φρουζή. Και μου λέτε ότι φύγανε 6 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ότι τους απέσυρε ο ΣΥΡΙΖΑ και άφησε μόνο το ΛΑΠΑ. Λέων ο ΛΑΠΑΣ, αλλά τι να κάνει μόνος του. Εδώ γράφονται ονόματα στο ημερολόγιο του, ότι είδε τον πρώην Υπουργό Καλαματιανό, λέει ονόματα, τον πρώην Υπουργό Δημητριάδη. Καμία για το όρμα του Θεού. Δεν ήσασταν υπουργό. Έτσι, τον Νίξ, τον Ψι, τον Ζεν. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Και δεν είσαστε μέσα ο ΣΥΡΙΖΑ να τον ξετινάξει. Κύριε Παναγιωτόπουλε, τι πήρα εδώ, αγόρι μου. Τι είπε με τον Τάδε. Βεβαίως. Τι λέγατε με τον Τάδε. Θα γίνει, σας λέω το εξής. Θα γίνει αφού λείπουνε, πώς θα γίνει. Ο ΛΑΠΑΣ έχει μείνει μόνο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, στο κανάλι σας. Τι στρατηγική είναι αυτή. Προς τιμήν σας δείξατε το ντοκιμαντέρ της δημόσιας ελληνικής τηλεόρασης. Βεβαιότατα, ναι. Που είπε, ήταν σημαντικά τα στοιχεία. Που έλεγε ο Φρουζής. Έχουμε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Ακριβώς. Εγώ τα λέω εδώ, δεν κρυβόμαστε εδώ, κύριε. Δεν κρυβόμαστε εδώ, τα λέμε όλα. Ακριβώς που λέτε στους πολιτές του Μήνους να τους αφιονίσει η ύφεση. Τι θα τους έλεγε. Είχε μόνο 2% γιατί είχε πρόσβαση στην εξουσία. Αυτό έλεγε ο κύριος Φρουζής. Δεν τα κρύβουμε εδώ. Είναι προς τιμή του καναλιού σας το μοναδικό. Το μοναδικό που ανέδειξε το ζήτημα του ντοκιμαντέρ. Και αλλά να λέμε και την άλλη πλευρά όμως. Απορίας άξιο. Πώς κανένα άλλο κανάλι, καμία άλλη εφημερίδα δεν ασχολήθηκε με αυτό το θέμα, λες και δεν είναι σημαντική είδηση, δεν προκύπτουν σημαντικά στοιχεία. Σε πόσα αλλά λεπτά κλείνουμε. Το ντοκιμαντέρ ξέρετε, έδειξε ότι γιατί το μανιπουλάρετε δεν ασχολήθηκαν τα μέσα ενημέρωση. Αν δεν το μανιπουλάρετε τόσο εμφανώς το θέμα, στιγμή, πιθανότατα θα ασχολούνταν. Τη στιγμή που δεν είχαμε γιατρούς, απολύονταν γιατροί, το θέμα αυτό του ντοκιμαντέρ δεν το δείχνει κανένας. Είναι απορίας άξιο και πρέπει να διερευνηθεί. Τώρα για το κύριε θέμα του μεταναστευτικού. Επειδή μιλάτε για τα μίλια. Θα προκύψουν τα στοιχεία. Τελειώνει η εκπομπή, παιδιά. Τελειώνει η δεν ήταν με, ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με τον Τζίπρα. Εμείς σας μέρα 25 έκανε δείπνα. Τελειώνει η εκπομπή. Ο Φρουζής δεν έκανε δείπνα ούτε με τον Τζίπρα ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αντάλλασε email. Προκύπτει από το ημερολόγιο. Είχε και μία συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα και πολλές συναντήσεις με στελέχη. Αφανές το άγχος του ΣΥΡΙΖΑ για την εξέλιξη. Εμείς το φέραμε στο φως, κύριε Μπουκόλου. Εσείς προσπαθείτε να το κάνετε. Το φέρατε όπως σας βόλευε. Και να πείτε για δίθεση και βολία. Ξέφυγαν οι εξελίξεις όμως. Λοιπόν, ελάτε για δίθεση και βολία. Κλείσαμε. Να πείσουμε και στον κύριο Λογιάδη. Να πω για το μεταναστευτικό που είναι τόσο συμπαθή. Το δίθεν ή όχι θα το δείξει η εξέλιξη. Πάμε, κλείσαμε κύριε. Εξέθρεψε το τέρας τη μυσαλλοδοξία του ρατσισμού η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά. Έλεγε αυτά που λέει ο κ. Μπουκόρο τώρα, ότι εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ καλούσε τους μετανάστες και ξαφνικά μετά μα γεωπολιτικοί λόγοι. Δείχνει, γεωπολιτικοί λόγοι, όπως είπε ο κ. Κουμουτσάκος, φέρνει τους πρόσφυγες εδώ. Δείχνει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όσο έχουν πόλεμο, πείνα, θάνατο στις περιοχές okay. τους και κύριε. Εξαγωγή πολέμου, λοιπόν, θα έχουμε η Ελλάδα μπορεί να απορροφήσει και να κλείσει όλες αυτές τις πληγές. Δεν οδηγεί, Γιώργος Λογιάδης. Δεν οδηγεί σε μικρότερες ροές. Η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα διεθνή θέματα. Western, κύριε Παναγιώτη. Western, κύριε Λογιάδη, ελάτε. Η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη όλες αυτές τις πληγές. Κύριε Λογιάδη, να τον σεβαστούμε. Ευρωπαϊκό πρόβλημα. Ευρωπαϊκό είναι το πρόβλημα. Γιώργος Λογιάδης, πάμε. Μέρα 25. Όσο αφορά κλείσανε γιατί κάποιοι υπουργοί σας λέγανε ότι θα γυμίσουν με τσιγκαριστές στην Ευρώπη. Πάμε. Εμείς οι βουλευτές δεν είμαστε ούτε ανακριτές ούτε εισαγγελείς. Εμείς αποχωρήσαμε αυτό το πράγμα από την Επιτροπή, δεν πήραμε καν καθόλου εκεί πέρα. Κακώς αποχωρήσατε, κατά τη γνώμη μου. Εγώ θεωρώ το θεωρώ. Έπρεπε να τους ξετινάξετε όλους εκεί. Με τη στάση μας. Τώρα στο μεταναστευτικό, για να κλείσουμε που θέλετε. Το μεταναστευτικό, πέρα από το μεταναστευτικό πρόβλημα, το περιβαλλοντολογικό
το οικονομικό, το κοινωνικό, το αμυντικό είναι τεράστια προβλήματα της Ευρώπης σε πρώτη φάση. Είναι προβλήματα τα οποία δεν λύνονται από ένα κράτος, από μια κυβέρνηση. Απλώς ξεσπάνε στην καμπούρα της Ελλάδας. Βέβαια, και εμείς η Ελλάδα αυτή είμαστε μεταξύ σφύρα και άκμονος. Στην καμπούρα μας. Ακριβώς. Η παραδείγματος χάρη, η δικιά μας εκκλησία στην Αφρική, στην υποσαχάρια Αφρική, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, ούτως ώστε αυτά τα κύματα να μην έρχονται όσο γίνεται, να μειωθούν στην Ελλάδα. Τι να κάνει η εκκλησία μας, κύριε Λογιάδη, σπουδαία πράγματα κάνει η εκκλησία μας. Ό,τι μπορεί. Όταν οι δυτικοί οδήγησαν σε κατάρρευση το καταφυγικό καθεστώς. Μάλιστα. Και περνάνε όλοι από τη Λιβύη. Σωστά. Και έρχονται εδώ πέρα. Και έρχονται εδώ. Ναι. Και όταν ο Ερντογάν το έχει οργανώσει έτσι. Άρα, με τις μυστικές του υπηρεσίες. Ναι. Για να τους διοχετεύει στην Ευρώπη μέσω Ελλάδος. Άρα, λοιπόν, το πρόβλημα. Ξέρετε τα νούμερα. Από τη στιγμή που η Ισπανία έκανε το τείχος στο Γιβραλτάρ, το 70-75% ναι. των ροών προς την Ευρώπη περνάει μέσω Ελλάδος. Μέσω, όντως, και από την. Τι είναι η αλήθεια. Και από την Ανατολή. Εγώ προσωπικά δεν φοβάμαι αυτό το πράγμα. Εμείς στο Ρέθινο, παραδείγματος, έχουμε Ινδούς οι οποίοι έχουν αφομοιωθεί. Θεωρώ σε πολύ καλό. Σε αριθμούς, κύριε Λογιάδη. Σε μικρότερους αριθμούς, αλλά όντως. Και στην Κρήτη έρχονται και άλλοι συνέχεια. Οι ανάγκες αλλά... της οικονομίας τους αφομοίωσαν το συγκεκριμένο σου. Σύμφωνοι, οι οποίοι κάποια ώρα θα γυρίσουν πίσω όμως. Δηλαδή και πάρα πολλοί αυτούς θα γυρίσουν πίσω. Δεν είμαι το Κύριε, πρέπει να κλείσουμε. Λένε ότι χρειάζεται εξατομίκευση. Όχι γενικά 80%. Μα εξατομίκευση. Γιατί προσέξτε. Ατομική μετανάστευση χρειάζεται. Κύριε Καλαματιανέ. Γιώργος Λογιάδης, ατομικέ αιτήσει. Πάμε. Το μεταναστευτικό να καταδεικνύει πόσο ανύπαρκτη είναι η Ευρώπη σε τέτοια οικονομία. Σε αυτό έχετε δίκιο. Θέλω να ευχαριστήσω και του τρει σα, γιατί είσαστε μία αξιόλογη σύνθεση συζητητών. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ο Γιώργος Χιαδήμας και ο Μάκης Κούρης θα πάρουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και βεβαίως μετά η συνάδελφος, η κυρία Νατάσα Γιάμαλη. Θα επανέλθουμε στα ζητήματα. Προσέξτε το μεταναστευτικό. Όχι για να φανατιστεί ο κόσμος. Όχι για να εξάψουμε άρρωστα πάθη που ταυτίζονται με το ρατσισμό και την ξενοφοβία. Όχι. Το θέμα είναι τεράστιο και πρέπει να τύχει άμεσης και αποτελεσματικής διαχείρισης έξω από την έννοια της πολιτικής ορθότητος και της πολιτικής μόδας. Λοιπόν, καλό βράδυ. Εμείς θα είμαστε κοντά σας αύριο στις 9 ακριβώς με πολύ πολύ φρέσκες ειδήσεις και αποκλειστικότητες και για αυτά που γίνονται γύρω από την κατάθεση Φρουζή στην Προανακριτική Επιτροπή και για αυτά που γίνονται στο εσωτερικό της δικαιοσύνης. Καλό βράδυ.